Φίλε Πρόεδρε, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, 200 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Της Επανάστασης που συνένωσε τους Έλληνες γύρω από την ιδέα της ελευθερίας και την αμφισβήτηση της όποιας μορφής δουλείας, καταπίεσης και τυραννίας. Αγωνιζόμενοι με αυταπάρνηση, θάρρος αλλά και ηρωισμό, πέτυχαν την αποτείναξη της Οθωμανικής κυριαρχίας, σηματοδοτώντας με την θεμελίωση του πρώτου ελληνικού ανεξάρτητου κράτους ένα εξέχον γεγονός, ένα ορόσημο, τόσο για την ελληνική, όσο και την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία. Την κορυφαία αυτή προσπάθεια για κατάκτηση ελευθερίας τους, οι Έλληνες αναδείχθηκαν σε σύμβολο αλλά και πηγή έμπνευσης των υπόδουλων λαών. Ως πρότυπο του διεθνούς φιλελευθερισμού, η εθνεγερσία τους προκάλεσε ένα διεθνώς κύμα φιλελληνισμού και αλληλεγγύης, το οποίο διέσπασε το φράγμα της Ιερής Συμμαχίας και παρέσυρε τις ξένες δυνάμεις να συνδράμουν στην δημιουργία του ελληνικού κράτους. Κυρίες και φίλοι, η Κύπρος ανέκαθεν, αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, συνεορτάζει την 200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης. Η έμπρακτη συνεισφορά των Ελλήνων της Κύπρου, η οποία πέρα των υλικών αγαθών διευρύνθηκε με τη συμμετοχή χιλίων και πλέον εθελοντών στον αγώνα, υπήρξε υψίστης σημασίας. Την ίδια στιγμή επιβεβαίωσε αυτό που όλοι γνωρίζουν, τους ακατάλυτους δεσμούς, αλλά και το αναλύωτο ελληνικό χαρακτήρα της Μεγαλονήσου στην διάρκεια των τριών αιώνων της Τουρκοκρατίας. Ο εκδικητικά βαρύς φόρος αίματος που πλήρωσε η Κύπρος το καλοκαίρι του 1821, με φάρο αντίστασης στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, γιγάντωσαν την θέληση, αλλά και τον ασίγαστο πόθο των Κυπρίων για την δική τους ελευθερία και αυτοδιάθεση. Φίλε Πρόεδρε, αγαπημένες φίλες και φίλοι, αποτιμώντας ως ορόσημο της εθνικής μας συνείδησης το έπος του 1821, αντλούμε ως πράξη αγωνιστικής αφύπνισης, αλλά και μέσω εθνικής ανάτασης, διδάγματα και δύναμη από τον λαμπρό εκείνο αγώνα για την συνέχιση και την καταξίωση του δικού μας αγώνα. Ιδιαίτερα, τούτη την χρονική περίοδο που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει σημαντικές εθνικές προκλήσεις, παραμένοντας όπως όλοι ξέρουμε για 46 και πλέον χρόνια υπό συνθήκες παράνομης τουρκικής κατοχής, εκείνο που προέχει είναι να πορευθούμε υπό όρους άραγους ενότητας και συμπνίας, έτσι ώστε να επιτύχουμε αυτό που είναι ο στόχος μας. Υπερασπιζόμενοι την επιβίωση του ελληνισμού, τα δίκαια και τα δικαιώματα του, χωρίς να παραγνωρίζουμε τους συμπατριώτες μας, πρώτη και ύψιστη προτεραιότητα μας παραμένει η απελευθέρωση και η επανένωση της πατρίδας μας, αλλά και η απαλλαγή της από τα ξένα στρατεύματα και εγγύσεις. 200 χρόνια μετά από την Επανάσταση του 1921, έχοντας σαν παρακαταθήκη το όραμα των αδελφών Ελλήνων για μια ελεύθερη πατρίδα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την εξόφληση της οφειλής που έχουμε απέναντι στις απελθούσες, τις παρούσες και τις μέλουσες γενιές του τόπου. Χρόνια πολλά.